τελευταίους περίπου δύο μήνες, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Ζέτα Μακρυπούλια ζουν τον έρωτά τους στην Πάρο. Είναι η περίοδος που ένας αφιερώνει χρόνο στον άλλον. Τώρα που το Dancing with the Stars αναβλήθηκε και ο τραγουδιστής σταμάτησε τις εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα, άρπαξαν την ευκαιρία και επισκέφτηκαν το αγαπημένο τους νησί. Η μέρα τους είναι γεμάτη. Τα πρωινά η Ζέτα Μακρυπούλια ασχολείται με το παγωτατζίδικο που άνοιξε στην Παρικιά. Ενώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιβλέπει τις τελευταίες εργασίες στις μεζονέτες που βλέπετε στα πλάνα του Star. Προς το παρόν έχει γίνει η έδρα τους. Βέβαια, μετά την Κυριακή του Πάσχα, το ζευγάρι πέταξε για Κύπρο, παρά το γεγονός ότι ο τραγουδιστής δεν έχει και τόσο καλή σχέση με τα αεροπλάνα. Κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού ταξιδιού στη Σλοβενία, ήταν μια πολύ άσχημη πτήση που τέλος πάντων σημάδεψε και άλλαξε τη ζωή μου. Αποφεύγω το αεροπλάνο, αποφεύγω τις μετακινήσεις με το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο. Στην αρχή προσπάθησα από μόνος μου, διαβάζοντας βιβλία, παίρνοντας συμβουλές, ρωτώντας φίλους και γνωστούς, μήπως. Βρω την άκρη μόνος μου, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν είχαν αποτέλεσμα και αποφάσισα εν τέλει να απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό. Δεν είναι η μόνη του φοβία, όπως είπε στην εκπομπή, όλα για την υγεία μου. Δεν μπαίνεις στο ασανσέρ για ποιο λόγο? Δεν μου αρέσει, δεν αισθάνομαι βολικά, δεν αισθάνομαι άνετα σε κλειστούς χώρους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει η αγάπη του κόσμου και που είναι τόσο σφοδρή και όμορφη που τα καταρρύπτει όλα αυτά. Ο τραγουδιστής θα ξανάρθει αντιμέτωπος με τον φόβο του στις 4 Μαΐου που πετά για Σικάγο, καθώς είναι ο πρώτος σταθμός των συναυλιών του. Προς το παρόν απολαμβάνει ξέχνιαστες στιγμές στην αγκαλιά της αγαπημένης του Ζέτας.